Κυρία Υπουργέ, τι μας είπατε, ότι θα δοθούν οι αυξήσεις, θα πω μετά το πόσες, είναι από την 1η Απρίλη. Σημαδιακή ημερομηνία. Σημαδιακή ημερομηνία. Και θα το εξηγήσω. Πρώτο ερώτημα. Εσείς δεν είστε με τις ελεύθερες διαπραγματεύσεις? Δεν λέτε ότι πρέπει να προκύπτουν οι μισθοί και λοιπά με ελεύθερες διαπραγματεύσεις? Εντός εισαγωγικών λέμε εμείς, εργοδοτών και εργαζομένων. Όμως, κύριε Βρούτση, ο νόμος σας τι λέει? Η κυβέρνηση θα καθορίζει τις αυξήσεις. Νόμος ονομάστηκε, νόμος Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ είναι. Άλλο αν λέγεται Βρούτση Αξιόγλου. Επομένως, το πρώτο ερώτημα είναι... Το πρώτο ερώτημα είναι, γιατί δεν καταργείτε αυτό το νόμο, αφού λέτε ότι κάνετε διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους? Ποιοι κοινωνικοί εταίροι, κύριε του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ και όλων των υπολείπων? Αλήθεια, ο εργάτης και ο βιομήχανος, ο ναυτεργάτης, για να πάω σε πιο ψηλά πράγματα, με ήττα, ο ναυτεργάτης και ο εφοπλιστής, ο υπάλληλος της τράπεζας και οι τραπεζίτες είναι κοινωνικοί εταίροι? Σοβαρολογείτε? Από πού είναι οι κοινωνικοί εταίροι? Ο ένας δουλεύει για ψίχουλα και ο άλλος έχει κέρδη εκατομμυρίων, για να μην πω δισεκατομμυρίων. Εμείς δεν το δεχόμαστε αυτόν τον όρο. Ωστόσο, παρόλα αυτά, εσείς, δεν εννοώ προσωπικά έτσι για να είμαστε καθαροί, εννοώ σαν κυβέρνηση και οι άλλοι. Τι θεωρείστε δηλαδή, ότι μοιράζετε λεφτά στους εργαζομένους και αποφασίζετε εσείς πόσο θα πάρουν και πόσο δεν θα πάρουν? Ένα θέμα. Λέτε, είναι κρατική παρέμβαση, κυβερνητική παρέμβαση. Εσείς που υποτίθετε ότι είσαστε φιλελεύθεροι. Δεύτερο ερώτημα. Τι μας είπατε εν τη ρήμη του λόγου σας? Ότι πρέπει πλέον οι εργαζόμενοι να καρπώνονται τον ίδιο, αν το πρόλαβα να το σημειώσω καλά, το ίδιο από το ίδιο κομμάτι, ας το πω έτσι απλά, από το θέμα της ανάπτυξης. Έτσι δεν είναι? Έτσι το είπατε. Τώρα αν η φρασιολογία ήταν διαφορετική, ουσία είναι αυτή. Και ρωτάμε, όχι σας προσωπικά, γενικά. Αλήθεια, έχετε διαβάσει τα στοιχεία? Διαβάζετε 300% αύξηση των κερδών, 5% στους μισθούς και στον κατώτατο? Διαβάζετε 180-75% δημοσιεύονται αυτή τη μέρα και δεν τα γράφει ο ριζοσπάστης. Τα γράφει ο ριζοσπάστης, αλλά τα παίρνει από την εκτίμηση που κάνετε εσείς. Οι υπηρεσίες δηλαδή, οι κρατικές. Και μιλάτε τώρα ότι θα καρπώνονται το ίδιο με το ποσοστό της ανάπτυξης οι εργαζόμενοι όταν οι μισθοί βρίσκονται κάτω από το 2009. Πόσα χρόνια είναι? 15 κυριολεκτικά χρόνια. Συνεχίζουμε. Όταν λέει σε επιτρεπτά, γιατί τα δίνεται και λίγο, να μην πω με καμιά έκφραση που δεν κάνει εδώ μέσα. Επιτρεπτά οικονομικά όρια. Τι σημαίνει επιτρεπτά οικονομικά όρια? Για πέστε μας. Σημαίνει ο ένας να κερδίζει 300% και 700% και τα επιτρεπτά για τον άλλον είναι το 5%. Σημαίνει 8,5 δις για εξοπλισμούς των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ και σας έχουν εξεφωνήσει και εσάς και όλους τους υπόλοιπους, γιατί τα γράφουν οι ίδιοι. Ότι ανταποκρίνονται στο σχεδιασμό των ΗΠΑ της Αμερικής και του ΝΑΤΟ στην ευρύτερη περιοχή. Άρα για τους εργαζόμενους που παράγουν ό,τι υπάρχει γύρω μας, υπάρχουν τα επιτρεπτά όρια. Ποιος τα καθορίζει, αλήθεια, τα επιτρεπτά όρια? Τα καθορίζουν τα κέρδη του κεφαλαίου, όπως λέτε εσείς και όπως έγραφε ο νόμος Βρούτση. Κύριε Βρούτση, θα το θυμάστε, πώς θα καθοριστούν οι αυξήσεις από την κυβέρνηση με βάση την αντοχή της οικονομίας, την ανάπτυξη, τα επιτρεπτά όρια κλπ. Αυτό δεν λέγατε? Το οποίο αντέγραψε με καλύτερο τρόπο και επέκτηνε και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ όταν ο Τσοκαλώτος, όταν το φέρατε εσείς, να πάω και στην αριστερά, έλεγε ότι αυτό είναι τέρας. Το έλεγε. Το έλεγε μάλιστα.
Τέλος, για να μην λέω πάρα πολλά πράγματα. Αυτό που εξαγγέλλεται, θα πω στο Θεό σας, για αύξηση μεγάλη, το πιστεύετε πραγματικά? Τι αύξηση δηλαδή, πόσα λεφτά είναι το χρόνο? Για βάλτε μας. Με 40 ευρώ το μήνα είναι. 40 δεν είναι. Τα έχει καταπιεί το σούπερ μάρκετ, η ακρίβεια, η επίστευτη που υπάρχει σήμερα, ναι ή όχι? Ποιο σοβαρός άνθρωπος μπορεί να δεχτεί ότι η αύξηση που δίνεται, εγώ δεν λέω ότι καλύπτει όλα όσα έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, αλλά ειδικά ότι καλύπτει την ακρίβεια που κατατρώει το λαϊκό εισόδημα, γιατί αυτοί που έχουν δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Το αντίθετο μάλιστα. Και μάλιστα να μην προχωρήσω και παρακάτω, θα το πούμε μετά. Επομένως αυτό αποτελεί μια κοροϊδία κατά τη γνώμη μας. Και σας λέμε γιατί δεν απελευθερώνεται έστω αυτές τις ελεύθερες διαπραγματεύσεις, που φυσικά ως συνεταίρος σας ηγεσία η πλειοψηφία, μην ονοματίσω, η πλειοψηφία είναι καθαρός συνεταίρος όλα αυτά και είναι και πολύ συγκρατημένη. Και κάποτε πανηγύριζε περίπου η ίδια ηγεσία για το 1 ευρώ αύξηση που δόθηκε επί κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. Όμως, ο κόσμος είναι στο δρόμο. Σήμερα οι οικοδόμοι είχαν συμμετοχή 90%. Σας προειδοποιούμε. Κάντε κουβέντα και υλοποιήστε τις δεσμεύσεις του προηγούμενου υπουργού. Δεν ξέρω αν ήξερε ότι θα φύγει και τις είπε, αλλά οι δεσμεύσεις που έδωσε στους οικοδόμους. Γιατί δεν πρόκειται να ξεμπλέξετε ούτε με τους οικοδόμους, ούτε με άλλους εργαζόμενους, οι οποίοι θα συνεχίσουν τον αγώνα μέχρι να υποχωρήσουν.